Δηλαδή το είπε και ο Μητσοτάκης, το έχει πει και ο Τσίπρας παλιότερα, από το 18 από την κρίση, ότι παιδιά εδώ έτσι και το παρατραβήξετε, θα πατήσουμε τη σκανδάλη. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι σαφές, εκτός και αν νομίζω εγώ. Οι πρωθυπουργοί το έχουν πει και κάποιοι υπουργοί άμυνας και τα λοιπά. Μπράβο. Να το θυμίσουμε. Αυτό εν τέλει. Παρόλα αυτά, ναι. Τώρα θα συνεχίσουμε, ναι, την κουβέντα και καλά τα έβαλε και η συνάδελφος υπηρεγείο, την οποία εκτιμώ, το έχω ξαναπεί. Όχι μόνο για την διερνή συζήτηση. Ναι. Λόγω, δεν έχουμε εύκολες εκτιμήσεις μεταξύ μας στη δημοσιογραφία. Διαφωνούμε εύκολα. Όχι μόνο διαφωνούμε, αλλά πολλές φορές τη χαμηλώνουμε πολύ τη δουλειά μας. Δεν χωνευόμαστε, μωρέ, μεταξύ μας. Τη δουλειά μας. Δεν πήγα από αυτή την πλευρά. Πήγα από την πλευρά της δεοντολογίας και της ποιότητας και του αποτελέσματος. Τέλος πάντων, τώρα γιατί θα πει κανείς τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, ήθελα όμως να κάνω μια παρέμβαση πρώτα απ' όλα ως πολίτης. Το έχω ξαναπεί και το λέω με αγωνία και θα το επαναλαμβάνω επί μακρόν. Όχι το μακρόν. Επί μακρόν. Είχαμε την ευκαιρία η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, άρα και η πατρίδα μας. Μετά από αυτή τη φοβερή δοκιμασία, πολυεπίπεδη που είπατε και εσείς πριν, του κορονοϊού, να δοκιμάσει με πολύ ρεαλισμό, ψυχραιμία και αυτοανάλυση, θα λέγαμε, μια επανεκκίνηση. Το λέω όσο μπορώ πιο λαϊκά. Αυτή η επανεκκίνηση έπρεπε να έχει πολλά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λυπάμαι να πω. Δεν έχει κανένα. Γιατί λέμε μόνο αυτά, για τον Τραμπ. Νομίζω. Δεν έχει τίποτα αυτά μέχρι τώρα. Αυτά που και αυτό δεν είναι κριτική ήθελες. Ούτε από τα αριστερά, ούτε από τα δεξιά. Είναι μέσα από τη ζωή μου, μας, και νομίζω και για τη ζωή των παιδιών μας, και όχι μόνο των παιδιών μας, και των πατεράδων μας, και πάει λέγοντας. Γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει και μία υποτίμηση ή περασιά μια φοβία γενεών, διαγενεαλογικών κτλ. Έχουν ξεκινήσει, μπήκε ο Τσίπρας μέσα, μόλις μας στείλουν πλάνα. Αν ακούσουμε κάτι, να τα ακούσουμε, να δούμε αν θα έχουν και τις μάσκες που λέγαμε. Αλλά λέω τώρα το εξής, για να πάω στο παρακάτω. Ευρώπη λοιπόν, γιατί νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε συλλάβει το ζήτημα. Το ότι έστω με 4 μέρες διαδικασίας χοντρής και διαπραγμάτευσης. Χαμηλός συμβιβασμός είναι. Αλλά αυτός ο χαμηλός συμβιβασμός είναι ένα βήμα μπροστά. Τεράστιο βήμα μπροστά. Και δεν μπορούσε να λυθεί ούτε μόνο από τη Μέρκελ, ούτε μόνο από τον Μακρόν, παρότι ήταν οι δύο πρωταγωνιστές, να μην κοροϊδευόμαστε, από τα μεγέθη των οικονομιών και της πολιτικής ισχύως που διαθέτουν. Ναι. Γιατί εταίροι είμαστε, αλλά να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί μερικές φορές φαντασιωνόμαστε με τους ίσκιους μας. Και το λέω και για το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Να προσέχουμε τον τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων. Μπορεί να υπήρχαν ευθύνες, αλλά εγώ λέω θυμάμαι και τα καλά. Και επειδή πιάσαμε όλη αυτή την περίοδο που είναι πολύ πυκνή, αυτή η κυβέρνηση, εγώ δεν είμαι με την κυβέρνηση, δεν έκρυψα ποτέ την ταυτότητά μου ως αριστερού ή δημοκράτη, όπως θέλετε πέστε του, με την λογική μου και με την προσέγγισή μου. Άλλο όμως η δεοντολογία μου, η δημοσιογραφική, γιατί δεν είμαι της γραμμής σε εισαγωγικά, γιατί εδώ έχουμε μπερδέψει τι είναι δημοσιογραφία και τι είναι προπαγάνδα πολλές φορές. Το επαναλαμβάνω με αγωνία. Λέω λοιπόν ότι στη σημερινή μας κατάσταση αυτή η κυβέρνηση πήγε καλά στον Εύρο, πήγε καλά στον κορονοϊό, ακόμα και μέχρι τώρα. Μικρολάθη, μικρολάθη, αυτά έχουν γίνει, δεν πειράζει. Στα ελληνοτουρκικά τώρα που είναι ευρωτουρκικά, αλλά είναι και με βιαιότητα ξανάρθαν, είναι γεγονός ότι οι σημερινές συναντήσεις είναι ένα θετικό βήμα. Ναι. Και πιστεύω σε αυτό συνέβαλε και η τοποθέτηση του Τσίπρα χθες όσον αφορά το σκέλος της ενημέρωσης και της συνάντησης. Και γι' αυτό νομίζω επίσης ταχύτατη και η ανταπόκριση, ήταν ταχύτατη η ανταπόκριση. Ναι. Εγώ νομίζω θα πρέπει να έχει πάρει πιο πριν την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, αλλά τέλος πάντων. Εγώ δεν πάω να ανοίξω τις πληγές και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Να κριθούμε και να κρίνουμε. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, επειδή σωστά είπατε πριν στο ρεπορτάζ που βλέπαμε, ότι η επιφυλακή παραμένει, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν. Mm-hmm. Τις είχε θυμίσει και ο Τσίπρας. Δεν είμαι τσιπρικός, το ξαναλέω όμως. Για το φθινόπωρο του 2018 είναι περίπου ανάλογη η κατάσταση. Να έχουμε την ίδια ή και πιο αυστηρή στάση, γιατί πραγματικά, και σωστά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι ο κόσμος που μένει εκεί, παρότι είναι και προπονημένος. Λοιπόν, να δούμε τα πλάνα. Για να δούμε τα πλάνα. Θέλει μεγαλύτερες διασφαλίσεις να τις νιώθει πολιτικά. Να ακούσουμε, Δημήτρη.